Δύο αμερικανικά πολεμικά πλοία που ανήκουν στον εκτοστόλο έχουν λάβει θέση, το ένα δυτικά της Κυπριακής ΑΟΣ και το άλλο νοτιοανατολικά, ώστε να παρέχουν διακριτική προστασία στο πλότο γεωτρύπανο Στεναφόρτ της ExxonMobil, το οποίο συνεχίζει απρόσκοπτα τις εργασίες γεώτρησης στο Γλαύκο. Στην περιοχή πλέει και το υποβρύχιο Άλμπανη του έκτου στόλου, το οποίο στις 14 Δεκεμβρίου είχε πραγματοποιήσει σύντομη στάση ανοιχτά της Λεμεσού. Η Τουρκία δεν έδειξε καμία παρουσία στη συγκεκριμένη περιοχή, αλλά έχει δεσμευτεί να μην επιτρέψει σε καμία εταιρεία ή πλοίο να εισέλθει στο τεμάχιο 5 και στο κομμάτι που παράνομα διεκδικεί ως μέρος της υφαλοκρηπίδας της. Το ερευνητικό μας πρόγραμμα θα συνεχιστεί απρόσκοπτα, η απάντηση του Προέδρου της Δημοκρατίας. Δεν λέγω ότι τον επόμενο χρόνο θα γίνουν γεωτρητικές εργασίες, θα γίνουν σίγουρα όμως ερευνητικές εργασίες για το τεμάχιο 5 που έχει αδειοδοτηθεί στην ExxonMobil και στην Qatar Petroleum. Η Άκυρα ωστόσο έστειλε στα ανατολικά μια πολεμική φρεγάτα, η οποία παρακολουθεί από απόσταση το ερευνητικό Odin Finder, που δραστηριοποιείται για λογαριασμό του τμήματος Αλίας μεταξύ των τεμαχίων 7 και 8. Είναι μια κίνηση για την οποία είχε προειδοποιήσει με αντίμετρα το λεγόμενο Υπουργείο Εξωτερικών του ψευδοκράτους, αφού παράνομα διεκδικεί το 8 ως μέρος της ΑΟΣ του παράνομου μορφώματος.